Και τώρα κυρίες και κύριοι, η Μπελίντα. Η Μπελίντα με τη βελούδινη φωνή. Η Εκατερίνη Πολιτοπούλου γεννήθηκε το 1923 στο Άργος και όπως γράφει η Σπεράτζα Βρανά, ίσως ήταν η μόνη της γενιάς της που έλεγε με ειλικρίνεια την αληθινή της ηλικία. Εδώ έζησε τα πρώτα της παιδικά χρόνια και στη συνέχεια μετακόμισε στην Καλλιθέα. Από την δεκαετία του 50 και μετά έγινε πανελληνίως γνωστή ως τραγουδίστρια και ηθοποιός με το ψευδώνυμο Κέτι Μπελίντα. Στον κόσμο του τραγουδιού βρέθηκε όταν παντρεύτηκε τον σπουδαίο συνθέτη Γιάννη Βέλα. Δεν ήταν πρόθεση του συζύγου της να την βγάλει στο τραγούδι. Ωστόσο η νεαρή Κέτι μάθαινε τραγούδι όταν έρχονταν στο σπίτι της γνωστοί τραγουδιστές για να κάνουν πρόβα με τον άντρα της. Σε μια τέτοια πρόβα ο αξέχαστος Τόνης Μαρούδας την άκουσε να σιγοτραγουδά από την κουζίνα και έπεισε τον Βέλα να αφήσει τη γυναίκα του να τραγουδήσει στη δισκογραφία. Έτσι, στον πρώτο της δίσκο, στο τραγούδι «Ήταν όνειρο η αγάπη μας», συνοδεύει ως δεύτερη φωνή τον Μαρούδα, ενώ στην ετικέτα διαβάζουμε το όνομα Κέτι Βέλα. Αργότερα έγινε Κέτι Μπελίντα, ενώ μετά το χωρισμό της με τον συνθέτη έγινε Κέτι Μπελίντα και πολύ σύντομα απλά Μπελίντα. Η πρώτη της αθηναϊκή εμφάνιση με αυτό το όνομα έγινε το καλοκαίρι του 1951 στις επιθεωρήσεις του θεάτρου Ακροπόλ «Γαλανός ουρανός» και «Σκάνδαλα γυναικών». Στον Θίασο την είχε φέρει τότε ο Κώστας Μανιατάκης, δημοφιλής τραγουδιστής του ελαφρού τραγουδιού, με τον οποίο εκείνο τον καιρό ήταν ζευγάρι στη ζωή. Αλλά πολύ σύντομα ξεκίνησε ο δεσμός της με τον θεατρικό επιχειρηματία του Ακροπόλ, τον Βασίλη Μπουρνέλη. Ο Μπουρνέλης θεωρούνταν δικτάτορα στο θέατρό του, αλλά όσο κράτησε ο δεσμός του με τη Μπελίντα, λέγεται ότι δικτάτορας ήταν εκείνη. Για τη σχέση αυτή έχουν γραφτεί και κυρίως έχουν ακουστεί πολλά. Στην ουσία ο Μπουρνέλης κατάφερε να επιβάλλει την Μπελίντα ως πρώτο όνομα στις επιθεωρήσεις που ανέβαζε. Υπάρχουν μαρτυρίες της Σπεράτζας Βρανά αλλά και της Μάγιας Μελάγια, του Γιώργου Μουζάκη, μεταξύ άλλων που περιγράφουν την Κέντι Μπελίντα ως σκληρή συνεργάτηδα που επιβλήθηκε στο μουσικό θέατρο χάρη στο δεσμό της με τον Μπουρνέλη αλλά και χάρη στην επιθυμία του Μπουρνέλη να δείχνει στους συνεργάτες του ότι αυτός ήταν ο άρχοντας του μουσικού θεάτρου και έκανε ό,τι εκείνος ήθελε. Έτσι λένε οι μαρτυρίες, δηλαδή πως οι συγγραφείς, οι συνθέτες και οι σκηνογράφοι ασχολούνταν πρώτα με τα νούμερα και τα τραγούδια της Κέτι Μπελίντα και ύστερα με τον υπόλοιπο θίασο. Έμειναν κλασικές οι μεγαλοπρεπείς εμφανίσεις της σε ανθοστόλιστες κούνιες που κατέβαιναν από την οροφή του Ακροπόλ, ενώ στις αποθεώσεις των επιθεωρήσεων ακουγόταν από τα μεγάφωνα «Κυρίες και κύριοι, ο θίασος του Ακροπόλ και η κυρία Μπελίντα». Αναπνοή μου όταν σε χάνω, όλα μου φταίνε και να ζήσω δεν μπορώ. Είσαι η ζωή μου κι ό,τι κι αν κάνω πάλι κοντά σου να γυρίσω λαχταρό. Όταν δεν βλέπω τα γλυκό όταν μου λείπουν τα θερμά σου τα φιλιά, σβήνει η πνοή μου, αναπνοή μου και ψάχνω να βρω τη θερμή σου αγκαλιά.
Η Σπεράτζα Βρανά, στο βιβλίο της «Τα μπουζούκια, το θέατρο και εγώ», τονίζει ότι στην προσωπική της ζωή και την Μπελίντα ήταν αρνάκι, έκτακτη φίλη. Στα ζητήματα της δουλειάς όμως είχε σιδερένια θέληση και επέβαλε με τη βοήθεια του Μπουρνέλη τη δική της άποψη. Ενέπνευσε επίσης και νεότερες τραγουδίστριες. Η Μαρινέλα, για παράδειγμα, έχει επανειλημμένα αναφέρει πόσο επηρεάστηκε από τον τρόπο ερμηνείας της Μπελίντα. Συνεργάστηκε με μεγάλους συνθέτες του ελαφρού τραγουδιού, όπως ο Μαρούδας, αλλά και με τον Γιώργο Κατσαρό, που ήταν ζευγάρι και στη ζωή. Το 1951 ήταν η πρώτη διδάξασα στο περίφημο αρχοντορεμπέτικο τραγούδι του Μουζάκη, «Τα Μπακέρα». Από τότε τραγούδησε και έπαιξε κύριους ρόλους σε διάφορα επιθεωρησιακά θεάματα. Συγκρότησε θίασο με τους Νίκο Σταυρίδη και Μαρί Κανέζερ το 1958. Προηγουμένως τραγουδούσε στο πάλκο του Τσιτσάνη, δίπλα στη Δούκισσα και τη Σεβάς Χανούμ. Πρωταγωνίστησε και σε ταινίες «Φιντανάκι», «Η φτώχεια θέλει καλοπέραση», «Τζίτζικας και Μέρμικας» και άλλες. Η Μπελίντα ήταν αυτή που κέρδισε το 1962 το πρώτο βραβείο στο πρώτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού Θεσσαλονίκης με τις «Αλυσίδες» του Κώστα Γιαννίδη. Είναι επίσης ένα από τα λίγα τυχερά ονόματα του ελαφρού τραγουδιού που δισκογραφούν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, συγκεκριμένα τα τραγούδια «Ο Ταχυδρόμος πέθανε» και «Το Μαντολίνο». Το 1965 μετέτρεψε σε κοσμικό κέντρο στο Φάληρο ένα παροπλισμένο πλοίο, όμως η επιχείρηση δεν ευωδόθηκε. Το 1967 πήρε το δεύτερο βραβείο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το τραγούδι του Μουζάκη «Κτύπα καρδιά μου». Καρδιά μου χίλιες δυο φορές για την αγάπη χτύπησες, άλλοτε μου δώσες χαρές και άλλοτε με λύπησες. Χτύπα ακόμα μια φορά, είναι η αγάπη ωραία. Χτύπω ακόμα μια φορά κι ας είναι η τελευταία. Την άνοιξη του 1968 έκανε δίμηνη περιοδία στον Καναδά. Εμφανίστηκε σε ονομαστά κοσμικά κέντρα όπως στο Πλακιώτικο Σαλόνι το 1959 με μαέστρο τον Κατσαρό, στην Εράιδα με μαέστρο τον Κώστα Κλάβα και άλλα. Η καλλιτεχνική της σταδιοδρομία έκλεισε το 1969 στην Εράιδα. Παρ' όλα αυτά, το 1976 εμφανίστηκε για λίγο στο Δελφινάριο καθώς και στο Χειμερινό Νοτούρνο. Το 1978 η Μπελίντα αρρωσταίνει από καρκίνο. Η εξέλιξη της ασθένειάς της είναι άσχημη και το Σεπτέμβρη βρίσκεται κατάκητη σε νοσοκομείο. Μια εβδομάδα ακριβώς πριν πεθάνει δημοσιεύεται στα νέα η τελευταία της συνέντευξη. Εκεί δηλώνει ότι θέλει να τελειώσει τον δίσκο που ετοίμαζε πριν αρρωστήσει. Στις δύσκολες στιγμές της δηλώνει: «Ήταν πολλοί αυτοί που μου παραστάθηκαν, η Ρένα Βλαχοπούλου πρώτη και ύστερα νέα παιδιά του λαϊκού τραγουδιού, ο Διονυσίου, ο Πουλόπουλος, ο Μενιδιάτης και άλλοι πολλοί. Έλειψε όμως ένας Μαρούδας, ένας Παναγόπουλος». Κοντά της σε όλη αυτή τη δοκιμασία η ηθοποιός Πόπη Κόντου, πιστή της φίλη για περισσότερα από 20 χρόνια από την εποχή των επιθεωρήσεων του Ακροπόλ, όπου η Κόντου ως κομπέρ με φράκο παρουσίαζε την Μπελίντα στις μεγαλοπρεπείς της εμφανίσεις. Η Πόπη Κόντου θυμόταν με συγκίνηση κάποια χρόνια αργότερα στην τηλεοπτική εκπομπή του Αρτέμι Μάτσα «Τα φώτα της ράμπας δεν σβήνουν ποτέ» τις τελευταίες στιγμές της και της Μπελίντα. Το βράδυ της 21ης Σεπτεμβρίου 1978 διεξαγόταν το 17ο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης που σκέφτηκε να τιμήσει τη δημοφιλή ερμηνεύτρια, την πρώτη νικήτρια του θεσμού αυτού.
Η Μπελίντα, συγκινημένη για αυτήν την τιμή, περίμενε με μια παράξενη για την κατάστασή της δύναμη να ακούσει την βράβευσή της από ένα ραδιόφωνο στο δωμάτιο του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν. Μόλις αναγγέλθηκε το βραβείο, θυμάται η Πόπη Κόντου, η Μπελίντα ψέλισε «Ευχαριστώ» και έφυγε. Την επόμενη μέρα στην κηδεία της την αποχαιρέτησαν η Ρένα Βλαχοπούλου, η Άννα Καλουτά, η Μαρινέλα, η Τζένι Βάνου, ο Γιώργος Κατσαρός και πλήθος θαυμαστών και θαυμαστριών της που την ώρα της ταφής τραγουδούσαν συγκινημένη την παλιά της επιτυχία «Κόσμος πάει και έρχεται».